Κύριε Συντηχάκη, έχετε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από την έκθεση 2019 της αρχής, της ΑΔΑΕ, κατά τη γνώμη μας αναδεικνύονται ορισμένα ποιοτικά στοιχεία. Βέβαια, εμείς ως ΚΚΕ δεν μας εκπλήσει το γεγονός ότι υπάρχουν αυτά τα νέα ποιοτικά στοιχεία. Πολλά από αυτά τα έχουμε επισημάνει διαχρονικά. Δεν μας παραξενεύει, όμως μας παραξενεύει, μάλλον να το πω διαφορετικά, ο τρόπος με τον οποίο αναδεικνύονται και διατυπώνονται στην έκθεση της αρχής. Εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε να μιλήσετε, παιδιά, βγείτε απ' έξω τώρα να μεταφερθώ κάπου αλλού. Δεν γίνεται. Το γεγονός, και γίνομαι πολύ πιο συγκεκριμένος, το γεγονός ότι έχουμε μια εκτεταμένη και καθόλου νόμιμη παρακολούθηση και καταγραφή των επικοινωνιών των εργαζομένων, του λαού μας γενικότερα, από το ίδιο το κράτος. Αυτό το κράτος, το αστικό που λέμε εμείς. Το γεγονός ότι οι συνομιλίες και η δραστηριότητα όλου του λαού βρίσκεται στα χέρια των κρατικών αρχών και των υπηρεσιών και φυσικά στα χέρια των μονοπωλιακών ομίλων, των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής που ελέγχουν τα σύγχρονα μέσα. Πρόκειται για τις νόμιμες παρακολουθήσεις, οι οποίες στην ίδια την έθεση της ΑΔΕ αναγνωρίζεται η εντυπωσιακή τους αύξηση. Είναι πλέον απροκάλυπτη η κατάσταση αυτή, κύριε Πρόεδρε, φτάνοντας στο σημείο η ίδια η έκθεση να σημειώνει τη συνεχή και αδιάκριτη δικαιολόγηση της παρακολούθησης για λόγους εθνικής ασφαλείας. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Τη δυνατότητα που δίνει η ίδια η νομοθεσία για μαζικές χωρικές άρσεις απορρίτου, χωρίς αναφορά στα πρόσωπα που αυτές αφορούν, χωρίς ειδικότερη αιτιολόγηση, άρα και χωρίς κανέναν έλεγχο, ακόμα και τον τυπικά προβλεπόμενο. Μιλάμε δηλαδή για μαζική παρακολούθηση εδώ, όπου πράγματι κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει και δεν θα μάθει ποτέ εάν η συνομιλία του, η δραστηριότητά του, τα προσωπικά του δεδομένα έχουν καταγραφεί και αποθηκευθεί. Ή να το πούμε διαφορετικά, μπορούμε να είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι η επικοινωνία και η συμπεριφορά του καθένα καταγράφεται και ας μην έχει κάτι να κρύψει. Τελικά αυτή η περιβόητη εθνική ασφάλεια χωράει τα πάντα. Ό,τι είναι σημαντικά, αλλά για ποιον άραγε? Μα προφανώς για την εξουσία, για την αστική εξουσία, για το κράτος, για αυτούς συζητάμε. Με αποτέλεσμα, για παράδειγμα, να παρακολουθούνται οι επικοινωνίες όλων όσων περπατούν στην Αθήνα. Είτε γιατί γίνεται μια αντιπολεμική διαδήλωση, είτε όταν το κράτος χαρακτηρίσει μια περιοχή ως επικίνδυνη για λόγους εγκληματικότητας και ούτω καθεξής. Δηλαδή, κανείς δεν εξαιρείται από αυτή τη διαδικασία. Και αυτές είναι οι άρσεις παρακολουθήσεις που ακολουθούν την νόμιμη οδό. Ενώ, όπως πολλοί ξέρουμε, το κράτος σε συνεργασία με τα μεγαθύρια του κλάδου των τηλεπικοινωνιών έχουν κάθε δυνατότητα να παρακάμπτουν και αυτές τις τυπικές διαδικασίες και προβλέψεις. Πράγματι, η νέα τεχνολογία, εμείς δεν είμαστε φοβικοί ως ΚΚΕ απέναντι στις νέες τεχνολογίες, αντιθέτως, αλλά οι νέες τεχνολογίες δεν είναι γενικά ουδέτερες ως προς την αξιοποίησή τους και τη χρήση τους. Οι νέες τεχνολογίες στα χέρια της κυρίαρχης τάξης έχει δώσει απίστευτες δυνατότητες προληπτικής καταγραφής των επικοινωνιών, εν γέννη των κινήσεων και της συμπεριφοράς σε μαζική κλίμακα. Και αυτό άλλωστε είναι κοινό μυστικό. Γι' αυτό και όταν πρόκειται για την εξιχνίαση εγκλημάτων, και μιλάμε για αυτές τις περιπτώσεις που βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας, ως διαμαγείας οι αρχές ανακτούν τις συνομιλίες οποιουδήποτε που έχουν λάβει σε προγενέστερο χρόνο, δηλαδή πολύ πριν ληφθούν μέτρα στο πλαίσιο μιας προανάκρισης. Πώς ακριβώς γίνεται αυτό? Σε ποια νόμιμη βάση, κατά τη δική σας γλώσσα, μπορεί να γίνει αυτό? Αυτό λοιπόν που εκτίθεται στην έκθεση της αρχής ως πιθανή παρέκκληση
και διακινδύνευση, στην πραγματικότητα είναι η κανονικότητα της άσκησης της εξουσίας της κυρίαρχης τάξης, που προϋποθέτει την παρακολούθηση, να το πω έτσι, του εχθρού λαού, όχι μόνο για την καταστολή εργατικών λαϊκών αντιδράσεων και αγώνων, αλλά και την χειραγώγηση των απόψεων για την στάση του λαού και της νεολαίας, ακόμα και πολύ πριν εκφραστούν αντιδράσεις, αγώνες, αμφισβήτηση του συστήματος. Αυτή λοιπόν η κανονικότητα της μαζικής παρακολούθησης ισχύει παντού, σε όλη την Ευρώπη και σε ολόκληρο τον καπιταλιστικό κόσμο. Γι' αυτό, όπως ομολογείται στην έκθεση, η αυξητική τάση των παρακολουθήσεων δεν αποτελεί ελληνική ιδιαιτερότητα. Καταγράφεται σε όλες τις χώρες. Γι' αυτό η επίκληση των ευρωπαϊκών και άλλων διεθνών προβλέψεων, αναφέρομαι στο χάρτη δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, γίνεται απλά και μόνο για να εξοραίζονται οι ευρωπαϊκές πολιτικές κατευθύνσεις, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, να συντηρείται ο μύθος του λεγόμενου ευρωπαϊκού κεκτημένου δικαιωμάτων και ελευθεριών. Είναι ή δεν είναι γεγονός ότι το ίδιο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει πλέον δεχτεί ως καταρχήν νόμιμη και θεμητή πρακτική αυτή των μαζικών παρακολουθήσεων, στο όνομα καταπολέμησης της τρομοκρατίας και της εγκληματικότητας? Η γενική τάση και κατεύθυνση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι άλλη από την αντιδραστικοποίηση της νομοθεσίας και σε ό,τι αφορά την προστασία του απορρίτου των επικοινωνιών. Και φυσικά δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, γιατί αυτό υπαγορεύει η όξυνση των αδιεξόδων και αντιθέσεων του συστήματος, η νέα οικονομική καπιταλιστική κρίση, η σκληρή ανταγωνισμή, η ενδοϊμπεριαλιστική ανταγωνισμή, γιατί όλα αυτά φορτώνονται αφενός στα γνωστά υποζύγια, στους λαούς, και απ' την άλλη η αστική τάξη με αυτόν τον τρόπο παίρνει προληπτικά μέτρα εναντίον τους για να τους κρατήσει με σκυμμένο το κεφάλι. Για αυτούς τους αντιλαϊκούς σκοπούς προετοιμάζεται και σήμερα ο εξυγχρονισμός της νομοθεσίας και σε ό,τι αφορά τις τηλεπικοινωνίες και το απόρριτο, όπως ο νέος κανονισμός, ο κανονισμός υπηρεβαίηση προβλέψεις για τα δίχτυα 5G που αναφέρονται και διάφορα άλλα, οι διάφορες συζητήσεις και διαπραγματεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις οποίες συμμετέχει από το πόστο της και η ΑΔΑΕ, εκφράζουν και σχετίζονται με τους φοδρούς ανταγωνισμούς εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένης και της μεγάλης στρατηγικής σημασίας των δικτύων και υποδομών των τηλεπικοινωνιών. Σε αυτό το φόντο των μαζικών παρακολουθήσεων, της περιστολής, της καταστολής των λαϊκών δικαιωμάτων και ελευθεριών, η ίδια λειτουργία της αρχής επιτελεί, κατά τη γνώμη μας, καταμερισμένο ρόλο στη γενική ενορχιστρωμένη προσπάθεια να ντύνεται αυτή η βαρβαρότητα και η ανελευθερία στον καπιταλισμό με το μανδύα της δημοκρατίας, της προόδου, της ελευθερίας, πείτε το όπως θέλετε. Ο ρόλος του κράτους, όλων των αρμόδιων αρχών και της ΑΔΑΕ αποκαλύφθηκαν στη γνωστή υπόθεση των συνακροάσεων υποκλοπών σε βάρος του ΚΚΕ, κύριε. Άκρα του τάφου σιωπή, στην κυριολεξία. Από το 2019, για το οποίο συζητάμε σήμερα, που νέο κρούσμα συνακροάσεων ήρθε και προστέθηκε στα προηγούμενα, δηλαδή 2016-2017 και ούτω καθεξής, το ΚΚΕ έθεσε πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα που ποτέ δεν απαντήθηκαν στην ουσία. Καλά, τόσο πολύ το υποτιμάτε? Υποτίθεται ότι είστε η πλέον αρμόδια αρχή για αυτό το θέμα και αφορά το πολιτικό σύστημα, να το πω έτσι. Και ποτέ σε καμία έκθεση δεν έχετε συμπεριλάβει αυτό το ζήτημα. Γιατί? Σας ρωτάμε γιατί. Και πιο συγκεκριμένα, αν έγινε από την ΑΔΑΕ ουσιαστικός έλεγχος στους τηλεφωνικούς παρόχους, στον ΟΤΕ, σε οποιοδήποτε άλλο πάροχο, σε όλα τα συστήματα και υποσυστήματα, συγκεκριμένα και στα αρχεία πρόσβασης σε αυτά. Αν τον έλεγχο έκανε η ίδια η ομάδα της ΑΔΑΕ ή απλά ζητήθηκαν στοιχεία της εταιρείας και η αρχή έμεινε σε αυτά. Αν προέκυψαν κενά και άλλα δεδομένα που δεν καταγράφηκαν από κάποιο πάροχο, καμία απάντηση για όλα αυτά τα ζητήματα δεν έχουμε λάβει. Καμία θέση δεν παίρνει η αρχή και στην ετήσια έκθεσή της για ένα το σοβαρό θέμα. Αλλά εδώ υπάρχει ακόμα και ζήτημα αστικής νομιμότητας.
Και το λέω έτσι διότι προφανώς δεν συμφέρει την άρχουσα τάξη και το κράτος της να αλλάξουν, και γι' αυτά δεν λέγεται επίσης κουβέντα. Όπως για παράδειγμα εδώ και μια δεκαετία, βάσει νόμου του 2011, διατηρούνται όλα τα μεταδεδομένα των επικοινωνιών, δηλαδή όλα τα στοιχεία για κάθε συνομιλία, κάθε απλού ανθρώπου, και αποθηκεύονται έως και 2 χρόνια. Ενώ οι αντίστοιχες προβλέψεις έχουν καταργηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ εξακολουθεί να ισχύει η καταγραφή. Ποιος ασχολήθηκε με αυτό το ζήτημα? Τηρείται κατά γράμμα, για παράδειγμα, η πρόβλεψη του νόμου που λέει ότι η ΑΔΑΕ ενημερώνει για τις άρσεις του απορρίτου όλους τους αρχηγούς των κομμάτων? Τηρείται αυτό? Ενημερώνεται δηλαδή για όλα αυτά το ΚΚΕ? Για εμάς, κύριε Πρόεδρε, για να τελειώσω με αυτό, είναι καθαρό ποιους υπηρετεί η υπάρχουσα νομοθεσία, το κράτος και οι κάθε είδους αρχές. Αποκαλύπτονται όμως και σε λόνα περισσότερο κόσμο και νέους ανθρώπους η αναξιοπιστία τους, η πρόθεσή τους, η στήριξη ενός βάρβαρου συστήματος, και αντιλαμβάνεται ότι δεν έχουν τίποτα να περιμένουν από τον νόμο και τους εφαρμοστές του, αλλά πρέπει οι ίδιοι, αυτό πρέπει να γίνει, να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, να κάνουν δική τους υπόθεση την προάσπιση των δικαιωμάτων τους και να παλέψουν βεβαίως και για την καθημερινότητά τους, το μισθό τους, το μεροκάματό τους, την υγεία τους, την παιδεία τους κτλ. Αλλά πρέπει να το πάνε και πιο πέρα, συνολικά να ανατραπεί αυτή η βαρβαρότητα του συστήματος, όπως και αν εκφράζεται, δηλαδή η ανατροπή της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης και καταπίεσης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.